Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νίκος Γατόπουλος μαζί μας. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα στους ακροατές. Υπερήφανος πατέρας. Εντάξει, τώρα αυτό δεν χρειάζεται να το λέω και ξέρεις πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστημα δεν ήθελα ούτε καν να λέω. Ότι... Ναι, θυμάσαι που συζητούσαμε και λέω αφού πήγε Ολυμπιακό, έλα να τα πούμε. Όχι τώρα με λες, όχι τώρα. Αργότερα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο επειδή έχουμε περάσει και από το χώρο και ναι, είναι ακόμα ναι, πιο έντονο το συνέστημα. Δηλαδή υπάρχουν γονείς ας πούμε, που δεν έχουν περάσει από το χώρο και δεν μπορούν να καταλάβουν τόσο πολύ τη σημασία αυτής ας πούμε της προσπάθειας. Γιατί έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια που από το παιδί ξεκίνησε από 5-6 χρονών, έτσι. Σωστά, βέβαια. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Στις ακαδημίες εκεί του χρόνου. Και μετά στον Κάστορα, με το Μίμη, τον Παχαδέρο όλου. Και με το Μίμη, εννοείται. Δεν τα ξεχνάει αυτά το παιδί. Το θέμα είναι ποιο όμως. Καλός ο Παναγιώτης Μπαμπούλης, καλός ο Μίμης Μπαχαδέρολου, ο μπαμπάς. Τι έλεγε στο παιδί αυτά τα χρόνια? Άκου να σου πω, γιατί εμείς έχουμε μείνει και λίγο πίσω. Με ποια έλεγε στο λέω αυτό? Προπολιτικά δηλαδή, αυτά που κάνουν τώρα και στον Ολυμπιακό Χριστό. Ναι. Δεν έχουν σχέση με αυτά που κάνανε εμείς τότε. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ τώρα οι προπολίσεις και όλα αυτά που κάνουν. Και εκεί δεν είναι μόνο αυτό. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι είναι κοντά ψυχολόγοι, είναι κοντά, δηλαδή είναι πολλά πράγματα και ο συνδυασμός όλων αυτών σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι, βρίσκεσαι ας πούμε, πώς να σου πω, εγώ το μόνο που το είπα όταν υπέγραφε ήταν γύρισα και, γιατί μου είπαν εκεί τι έχεις να πεις εσύ ας πούμε σαν γονείς, σαν πατέρας και λέω γυρίζω και το κοιτάω και του λέω σε ζηλεύω. Δεν μπορούσα να του πω τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή, αυτό αισθανόμουν. Βέβαια, όταν ένα παιδί είναι μέσα σε ακαδημίες και μάλιστα τέτοιας ομάδας, καταλαβαίνω ότι πρέπει να συνδυάζει από το σχολείο, γιατί πηγαίνουν και σχολείο κανονικότατα, τα διαβάσματα, τις προπονήσεις, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι φορτωμένα πράγματα για ένα παιδί, Νίκο, πώς το βλέπεις λίγο απ' έξω τώρα και λίγο πιο ψυχρά. Ξέχνα ότι είσαι γονέας του Χρήστου, έτσι. Πώς το βλέπεις? Εννοείται και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ... το Χρήστο, ας πούμε, το καταλάβαινα μερικές φορές γιατί είναι πολύ πιεστική η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, πιεστική με την έννοια ότι αν δεν το αγαπάς και τόσο πολύ αυτό, αυτό προσπάθησα να του λέω πάντα. Ότι αν αυτό που θέλεις και αγαπάς το έχεις μπροστά στα πόδια σου, πρέπει να κάνεις κάποιες θυσίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βγαίνεις μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. Είναι στην εφηβεία. Θα βγεις μία φορά, Χρήστο. Αλλιώς δεν γίνεται. Σωστά. Και είναι τα καλύτερα χρόνια ενός παιδιού. Είναι πολύ μεγάλο ο βαθμός και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί θα ήθελα να το πω κάποια στιγμή αυτό. Με τη λένε ότι λένε κάποιοι ότι λέει είχε γλωριμίες ο Νίκος ο Γατόπουλος και όλα αυτά. Αυτά στο λέω πολύ ειλικρινά, Χρήστο, δεν υπάρχουν και δεν περνάνε πλέον με τίποτα. Είναι δύσκολο αν δεν αξίζει κάποιος σε αυτά τα επίπεδα. Εάν δεν δει αυτός εκεί που λέγεται Ολυμπιακός ότι αυτό το παιδί θα το βάλω μέσα, θα το ταΐσω, θα το ποτίσω, θα το πάω στο σχολείο, θα το φέρω το ψυχολόγο, θα το φέρω το... να κάνει τα αγγλικά του. Δεν τα κάνει έτσι, ξοδεύει. Θύμισε μου με την ευκαιρία λοιπόν, πώς προήκυψε ο Ολυμπιακός και γιατί όχι κάποια άλλη ομάδα. Κοίταξε να σου πω, όχι ότι δεν... τώρα είναι και ένα άλλο κομμάτι τώρα, γιατί εσύ είσαι και φιλοπαουξής, από ό,τι ξέρω. Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Ναι, αυτό όχι πάω. Αν και πάω και είναι αδερφός ο Ματή, όπως καταλαβαίνεις, φόρεσε το λοιπόν, τετράφυλλο τριφύλι. Να σου πω ότι πέρυσι, επειδή δώσανε με την K17 ελπίδων προκριματικά της Εθνικής, είχε πάει και ο Χρήστος και έπαιξε εκεί, ήταν αυτοί όλοι του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, ο Πολιωτόπουλος, Γεωργιάδης και δεν συμμαζεύεται. Και κάποια στιγμή ο Χρήστος είχε πάει δοκιμαστικά 4 φορές. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. 4 φορές. 4 φορές στον ΠΑΟΚ. Δε την τελευταία φορά ήταν ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Αυτά βέβαια το τα είπα κατηδίαν. Γιατί
ο Πουριωτόπουλος που είναι υπεύθυνος της Εθνικής Ακαδημίας μου λέει, να Νίκο μου λέει, τον είχαμε σημειώσει. Λέω, να του λέω ρε Βαγγέλη, εντάξει, αλλά ήρθε ο Ολυμπιακός. Εγώ τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, να περιμένω τι. Και πώς προέκυψε αυτό. Έγινε ένα κάμπ στα Γιάννενα, πήγε ο Μπαμπούλης ο Παναγιώτης εκεί με, τον με κάποια παιδιά. Είδαν εκεί τον Καραταΐδης εκεί τότε, διευθυντής, σακαδημίες εκεί του Ρέντι. Ναι, ναι. Και το τίμα εκεί ήταν η Μπαγάσα, Αμανατίδης, Μαυρογεννίδης κτλ. Και ξεχώρισαν κάποια παιδιά, αλλά όμως από εκεί και πέρα πήγαμε 8 φορές στην Αθήνα. 8 φορές. 8 φορές. 8 φορές από 3 ημέρες την κάθε φορά. Για να, για να γίνουν οι δοκιμές, μάλιστα, για τις δοκιμές. Ναι, βλέπανε, δηλαδή ξεκίνησαν 80 παιδιά και στο τέλος καταλήξανε και πήραν οι 8 και από τους 8 τελικά βάλανε στο Ρέντι τους 3. Δηλαδή κάπως έτσι έγινε το ξεδιάλεγμα, κατάλαβες. Mm-hmm. Και φτάσαμε... Εν πάση περιπτώσει και κάποια μέρα, αφού πέρασαν αυτές οι 8 φορές και δεν μπορούσες εκεί να μιλήσεις με κανένα γιατί εκεί... Δεν είναι τα πράγματα έτσι πως νομίζουν μερικοί. Mm-hmm. Χτύπησε και μια μέρα το τηλέφωνο και λέει: εμείς θεωρούμε, λέει, ότι το παιδί ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Αν θέλετε, μπορείτε να φέρετε το δελτίο. Και έτσι έγινε. Μάλιστα. Και έτσι υπάγραψε ο Χρήστος το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει από εδώ και πέρα, Νίκο, τώρα? Κοίταξε. Εκεί υπάρχουν κάποιες βαθμίδες, δηλαδή ηλικιακά. Ο Χρήστος τώρα είναι 17 και κάτι, ναι. θα είναι στην ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπάρχει ΚΑΠΑ 16, ΚΑΠΑ 18, κάνουν φιλικά, mm-hmm. ηλικιακά κάποια παιδιά. Αλλά αυτός τώρα επειδή είναι επαγγελματίας, μπορεί ας πούμε, αν έχει την εξέλιξη, να του πει ο Ιμπαγάσα που είναι στη Β' ομάδα και παίζει Β' στον Ολυμπιακό Β', έλα και στον Ολυμπιακό Β', μάλιστα. Φέρ' τον εδώ να τον κρατήσω ας πούμε δύο εβδομάδες, να κάνει προπόνηση, να δω. Ανοίγουν άλλοι δρόμοι, κατάλαβες. Από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Το οποίο είναι διάρκεια, πόσο είναι το, Νίκο? Αυτό είναι τριών χρονών. Τριών χρονών. Δηλαδή τρία χρόνια είναι τώρα. Τριών χρόνων. Άρα λοιπόν σε αυτά τα τρία χρόνια πρέπει και ο Χρήστος και όλα τα παιδιά που είναι σε αυτή την θέση να αρπάξουν την ευκαιρία κυριολεκτικά από τα μαλλιά. Γιατί τώρα είναι τα χρόνια τους και η ευκαιρία τους. Εννοείται, Χρήστο. Κοίταξε να σου πω. Τώρα δεν χρειάζεται να μιλάμε. Ούτε να ξεχωρίζουμε τις ομάδες με την έννοια ότι είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι... Εντάξει, τώρα μπορώ να σου πω ότι επειδή το έζησα αυτό το πράγμα και πήγα και είδα πως είναι εκεί τα πράγματα, νομίζω ότι καταρχάς αισθάνομαι σιγουριά για το παιδί. Είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Δεν είναι, πώς να σου το πω δηλαδή... Πρέπει να το ζήσεις, να μπεις εκεί μέσα και να το δεις. Όταν βλέπεις οργάνωση σημαίνει ότι εδώ είναι τακτοποιημένα πράγματα, ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο άλλος ας πούμε γυρίζει και σου λέει έστειλες το παιδί τώρα στην Αθήνα κάτω, 14 χρονών και πού το έστειλες και τι ξέρεις, το, υπάρχουν και αυτά. Πάντα υπάρχουν αυτά, φυσικά. Ναι. Εάν δεις όμως από κοντά το πώς λειτουργούν αυτές οι ομάδες, και σου μιλάω τώρα πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό, γιατί το είδα. Το έχεις ζήσει, μου, ναι. Ναι, λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι σιγουριά. Πώς, άλλο τι να σου πω. Και όταν το παιδί αγαπάει αυτό που κάνει και το θέλει, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι πήγε στο Λονδίνο και σε ένα τουρνά με τη Φούλαμ και έπαθε, δηλαδή πάθα πλάκα και σου λέει, μπαμπά, είναι πολύ μπροστά τα πράγματα. Βλέπετε. Τώρα, Νίκο, θα πηγαίνεις να το βλέπεις σε αγώνες? Είναι δύσκολο. Θα πηγαίνεις. Εννοείται. Και πέρυσι πήγα αρκετές φορές. Αλλά λοιπόν. Φέτος τώρα, επειδή θα πηγαίνει με την ΚΑΠΑ 19, αν, εντάξει, αν είναι στις αποστολές και παίζει, ξέρω εγώ, όπου παίζει μεγάλη ομάδα, θα παίζουν και αυτοί, ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή σωστά. Θα πάει στον ΠΑΟΚ, θα πάει εκεί, θα πάει στον Άρη, θα πάει... Στα Γιάννενα, τέλος πάντων. Θα πηγαίνεις παντού. Και στην Αθήνα. Εννοείται και στην Αθήνα. Λοιπόν, χωρίς να υπολογίζουμε πια πόσο έχει βενζίνη. Όταν... Δεν το κοιτάμε καν το βενζινάδικο, άμα είναι τέτοιο. Και νομίζω ότι στη θέση σου. Από ό,τι καταλαβαίνεις, εσύ τα έχεις. Μα αυτό ακριβώς. Και εγώ δεν θα καταλάβαινα πόσο έχει βενζίνη. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Εντάξει, ζοριζόμαστε. Είναι λίγο δύσκολες καταστάσεις. Αλλά τι να κάνουμε. Η χαρά προσπερνάει όλα αυτά. Μόνο. Και όπως είπες, και η περηφάνεια είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει.
Τώρα τι να πω, εδώ στο τοπικό παίζανε και τρέχαμε. Στο τοπικό παίζανε και ήμασταν τρελαμένοι. Πόσο μάλλον τώρα. Χρήστο, εγώ τι θυμάμαι όταν παίζαμε δύσκολα στην Καστοριά. Δεν τα θυμάμαι. Εντάξει. Σωστά. Τώρα είναι σε άλλο επίπεδο η κατάσταση. Και τώρα τι να λέμε τώρα. Μακάρι το παιδί να προχωρήσει έτσι. Εγώ του τα λέω συνέχεια. Το κεφάλι κάτω, αγαπά αυτό που κάνει. Βάλε και κάτι παραπάνω και προσπάθησε γιατί είναι ευκαιρία. Και να βγάζει Καστοριά παιδιά πραγματικά σε μεγάλες κατηγορίες, το έχουμε ανάγκη. Να έχουμε παιδιά Καστοριανά και στην πρώτη εθνική. Είχαμε μέχρι πρότινος, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παιδί στην πρώτη εθνική, αν δεν κάνω λάθος, Καστοριανό. Εντάξει, πέρασαν αρκετά παιδιά τώρα από το λομό μας, δηλαδή σε καλές ομάδες της κατηγορίας αυτής της μεγάλης, αλλά εδώ τώρα είναι το γεγονός ότι γίνεται και το ξεκίνημα, κατάλαβες. Θέλουμε δηλαδή να δούμε ξανά παιδιά της Καστοριάς στη Super League, όπως και να το κάνουμε. Μακάρι να έχει το μυαλό του, εγώ το λέω συνέχεια και πολύ αυστηρά κιόλας, μην νομίζεις ότι το λέω πολύ έτσι, τα λέω αυτά τα πράγματα, είναι προσγειωμένος, είναι συνειδητοποιημένος. Είναι στα πόδια του. Κάνει κάτι παραπάνω και βοήθα τον εαυτό σου. Έτσι είναι. Έτσι. Και έτσι ανέβηκε και το Καστοριανό ποδόσφαιρο. Το χρειαζόμαστε ξανά να ζωηρέψει τον ενδιαφέρον τη νεολαία, να ξανακάνουμε ομάδες στην Καστοριά. Κοίταξε, Χρήστο, είναι και ένα κομμάτι να μείνει και η Καστοριά τρίτη εθνική φέτος, με στόχους και παραπάνω. Βεβαίως και να πάει καλά. Βεβαίως και να πάει καλά. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά είναι και ένα κομμάτι ακόμα. Επιπλέον θα το πω αυτό για να κλείσουμε ότι. Ακούνε και τα άλλα παιδιά, όπως λες, και λέει τώρα, ας πούμε, εντάξει, έτυχε να είναι ο γιος τώρα, έτσι, ο Γατόπουλος. Έγινε επαγγελματίας στον Ολυμπιακό, προσπάθησε, έκανε, να γίνει και ένα, πώς να σου πω, για τα υπόλοιπα παιδιά, ναι, και να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω. Η Καστοριά τώρα είναι στη Γάμπα Αθηνική, εννοείται ότι μπορεί να είναι ένα πέρασμα από εκεί, για κάποια παιδιά. Εννοείται. Ναι, είναι κατηγορία όμως ευκαιρία για παιδιά. Αυτό ακριβώς, σε νέα παιδιά. Καινούργια παιδιά. Και πιστεύω ότι ο Ηλίας ο Σολάκης έχει λίγο στο μυαλό του ότι πρέπει να δουλέψει και με πιο νέα παιδιά. Εντάξει, μακάρι να πάει και η Καστοριά καλά, είναι καλό για τον λόγο μας. Είναι γενικά καλό. Σωστά. Τι να πω. Λοιπόν, Νίκο, όλα καλά. Ευχόμαι την υγεία του πάντα και όλοι μας βέβαια, αλλά την υγεία πάνω απ' όλα για έναν ποδοσφαιριστή το χρειάζεται ιδιαίτερα, χωρίς τραυματισμούς. Για να μπορεί απρόσκοπτα να είναι στον στόχο του, στη δουλειά του. Εννοείται. Να είναι γερός. Να προσπαθεί και το να είσαι γερός, ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύεις. Όσο πιο πολύ δουλεύεις και κάνεις προπόνηση, τόσο πιο δύσκολα τραυματίζεσαι. Τέλεια. Αυτό είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Νίκο, συγχαρητήρια και μπράβο και όλα καλά από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά. Και τους αυτούς που στείλανε μηνύματα και θα τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σε κάνει και. Είναι συγκινητικό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ και μόνο που με πέρασε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ. Γεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.